Πάντως σήμερα βρήκατε λίγο χρόνο και με πολύ χαρά νομίζω συναντηθήκατε το πρωί και με τον Γιώργο τον Κολτσίδα και με τον προπονητή του Άρη για να γίνει μια τροποντινά και αυτοψία στο γήπεδο του Πανοράματος αλλά και συνάντηση εκεί λίγο αργότερα στο Δημαρχείο, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ήρθε ο προπονητής ο Πάκο Ερέρα μαζί με τον συνεργάτη του, τον Ραούλ Μπράβο και τον Γιώργο τον Κολτσίδα, οι οποίοι έκαναν επιθεώρηση από ό,τι με ενημέρωσαν στα γήπεδα πάνω και για τα οποία συμφώνησε ο προπονητής ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Και στη συνέχεια κατέβηκαν και είχαμε μια εθιμοτυπική συνάντηση στο γραφείο μου στο Δημαρχείο, σε πολύ καλό κλίμα. Να πω προκαταβολικά ότι είναι πολύ συμπαθής ο προπονητής και με αίσθηση του χιούμορ. Έτσι ένας χαμογελαστός και εξωστρεφής άνθρωπος. Και χωρίς να διακινδυνεύω, δεν θα προβλέψει και ούτε είμαι ο πιο ειδικός, να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που πρώτα σε κερδίζει για τον τρόπο που συμπεριφοράς του, αλλά και βέβαια μέσα από την κουβέντα και ο πιο άσχετος από ποδόσφαιρο μπορεί να καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος που το ξέρει το άθλημα και το έχει... Σας έδωσε και καμιά είδηση μήπως εκεί πάνω στην κουβέντα που κάνατε? Όχι, ούτε προσπάθησα να το κλέψω ειδήσεις, αυτή είναι δουλειά δική σας. Καλά τώρα εκεί πάνω στην κουβέντα μπορεί να πει κάποιος κάτι. Θα πάρουμε αυτόν, θα πάρουμε εκείνον. Όχι, όχι, για αυτόν και για εκείνον δεν πήγα, αλλά εκείνο που είπε είναι γιατί τον ρώτησα πώς βλέπει έτσι την προσαρμογή της, την πρώτη του εικόνες από την ομάδα. Μου είπε ότι κάθε μέρα και με την ένταξη των καινούριων παιδιών, αλλά και γενικότερα με το ότι ανεβαίνει η ένταση των προπονήσεων, είναι ευχαριστημένος, βλέπει ότι το ευχαριστιέται και ο ίδιος όλο και περισσότερο μέρα τη μέρα. Και επίσης είπε ότι όταν το ρώτησα ότι πώς φαντάζεται τον Άρη της νέας χρονιάς, είπε ότι πάνω απ' όλα θα ήθελε να παίζει ένα ποδόσφαιρο που να ευχαριστεί τον κόσμο, να αρέσει τον κόσμο, να είναι ωραίο. Και εκεί γελώντας του είπα, φαντάζομαι σαν Ισπανός να θέλετε να παίζει και γρήγορο ποδόσφαιρο. Και λέει ναι, γελώντας θέλω να παίζει και γρήγορο ποδόσφαιρο, λέει, σε όλους τους χώρους και να ευχαριστεί και τον κόσμο. Εντάξει, τα υπόλοιπα βέβαια ανήκουν στους τεχνικούς. Μπορώ να πω πάντως ότι έδειξε ότι προσαρμόζεται σε ένα καινούριο περιβάλλον για αυτόν, είναι τελείως καινούριο. Μίλησε με καλά λόγια για τις εγκαταστάσεις, για τις οποίες είπε ότι είναι πολύ καλύτερο το γήπεδο από ό,τι ήταν στα 3-5 πηγάδια. Αυτό μπορώ να το προσυπογράψω. Μπορώ να το προσυπογράψω, Δήμαρχε, γιατί ήμουν εκεί για αυτές τις 12 μέρες. Έχει απόλυτο δίκιο ο προπονητής. Να διευκρινίσουμε ότι δεν μιλάμε για το γήπεδο το οποίο βρίσκεται το Ολυμπιακό Κέντρο στο δρόμο προς τη Θέρμη, αλλά για το άλλο το γήπεδο που είναι στην πάνω την πλευρά, δεν είναι? Στην ανάληψη, στο λόγο της ανάληψης. Γιατί το γήπεδο εκείνο είναι εξαιρετικό μεν, αλλά έχει συνδετικό τάπητα στο γήπεδο το αθλητικό, το Ολυμπιακό, και βέβαια δεν πληρεί αυτό που θέλει ο προπονητής, αλλά πάνω ήδη τις εγκαταστάσεις, να πω ότι και οι χώροι των αποδυτηρίων και τα ντουζ και τα λοιπά έχουν ανακαινιστεί με ένα πρόγραμμα της περιφέρειας με τον Απόστολο τον Δυτικό Στε και τη Βούλα την Πατουλίδου. Είναι περίπου 1,5 χρόνος που τα ανακαινήσαμε, άρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Συνεργάστηκαν και με τον γεωπόνο της ομάδας για κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Έδειξε όμως ότι είναι ένας άνθρωπος που προσέχει τις λεπτομέρειες και αυτό νομίζω ότι για εσάς τους δημοσιογράφους ιδιαίτερα κάτι πρέπει να λέει. Σωστά. Το να είναι κάποιος επαγγελματίας που να προσέχει και τις λεπτομέρειες, ας πούμε. Τα πόσα εκατοστά πρέπει να είναι το χορτάρι κουρεμένο, όλα αυτά κοιτάνε. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός επαγγελματία και αυτό είναι καλό. Κάθε ομάδα καλό είναι να συνεργάζεται με επαγγελματίες. Να πω επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παραχωρούμε το γήπεδό μας. Κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί ομάδες και στο γήπεδο της ανάληψης στο παρελθόν. Και είναι χαρά και τιμή μας πρώτον να υπάρχουν προδιαγραφές που να κρίνονται ικανοποιητικές από προπονητές επαγγελματίες και από ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Να πω ότι αρκετά πριν, στο παρελθόν είχαμε φιλοξενήσει και προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και της Μεγάλης Σερβίας, όταν ένα διάστημα είχε έρθει και είχε κάνει προετοιμασία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και κατά καιρούς και άλλες ομάδες μας το ζητούν, της πρώτης εθνικής κατηγορίας, για να ολοκληρώνουν τις προπονήσεις και βέβαια είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να το παραχωρήσουμε, γιατί στο κάτω-κάτω είναι τιμή για το Δήμο μας
να επιλέγεται από τέτοιες ομάδες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το καταπονήσει πολύ η ομάδα του Άρη και θα γίνουν και διπλές προπονήσεις από ό,τι ξέρουμε για αυτές τις 5-6 μέρες. Ναι. Ο Πόνος διαβεβαίωνε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν έχει πρόβλημα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Ναι. Ο καιρός βλέπετε ότι είναι καλός, δεν θα έχει προβλήματα. Μακάρι όλες οι ομάδες της πόλης και για τον Άρη που ειδικότερα συζητάμε να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τα παιδιά να μην έχουν τραυματισμούς και να μπορέσουν να παίξουν όσο μπορούν καλύτερα και να ανέβει το ποδόσφαιρο σε αυτή την πόλη. Είναι και αυτό κάτι που μας πονάει όλους εδώ, να ανέβει κοντά στον ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής που θα τον θέλαμε όλοι να είναι στην πρώτη εθνική κατηγορία για να οι ομάδες της πόλης κάποτε μας έκαναν όλες μαζί περήφανους. Μακάρι να ξαναγίνει και τώρα το ίδιο. Δήμαρχε, ακούμε τόση ώρα που μιλάτε για το ποδόσφαιρο και απορούμε για τον μπάσκετ. Θα πείτε κάποια έτσι εκδήλωση, κάνα προγραμματισμό που έχετε τόσα χρόνια? Παραδοσιακός μπασκετικός. Λέω ρε παιδιά, ο Ιγνάτιος μιλάει τώρα στο ραδιόφωνο και δεν ακούμε κάτι για μπάσκετ? Για μπάσκετ γενικότερα να πω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και στο Δήμο. Εκτός από το ότι αναβαθμίσαμε μικρές και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, παραδώσαμε ένα στολίδι γήπεδο μπάσκετ που το ξεκινήσαμε από τα θεμέλια και το ολοκληρώσαμε από πέρσι στο Φίλιρο, που είναι... Α, ναι, πολύ ωραίο, ναι, έχω πάει. Λέω στολίδι, είναι καταπληκτικό. Έχουμε πάει, ναι. Και θα είχαμε ξεκινήσει ήδη να κατασκευάζουμε το γήπεδο στο Χορτιάτι, αλλά σώψεται η Ελλάδα με την γραφειοκρατία. Είμαστε σε ένα στάδιο προηγούμενο, ολοκληρώσαμε τη μελέτη, πήραμε την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα ξεκινήσουμε, φαντάζομαι, με τη νέα χρονιά, με το 19, να θεμελιώσουμε και το γήπεδο μπάσκετ στο Χορτιάτι, γιατί ο σχεδιασμός μας, και νομίζω ότι πολύ σωστά κάνουμε, είναι κάθε περιοχή του Δήμου μας να έχει και ένα κλειστό γυμναστήριο για τα παιδιά μας. Έτσι. Με την ολοκλήρωση και του γηπέδου στο Χορτιάτι αυτό το πετυχαίνουμε, καθώς ξέρεις καλύτερα ότι και η Πηλαία και το Πανόραμα και το Ασβεστοχώρι και τώρα το Φίλιρο έχουν γήπεδα. Ωραία. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν έχουμε μισή ώρα διαθέσιμη στα γήπεδα αυτά. Είναι πραγματικά κυψέλη αθλητισμού. Ευχάριστο πρόβλημα είναι αυτό, ευχάριστο πονοκέφαλος. Για τον Άρη τι να πω, έχουμε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Εντάξει, θα το βρει το δρόμο του, θα το βρει το δρόμο του. Βλέπουμε ότι έχουν δυσκολίες. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα που έρχεται από το πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχει. Ελπίζω ότι οι επιλογές να είναι καλές με νέα παιδιά και να βγάζει υγεία η ομάδα στο γήπεδο. Έτσι. Αρένα 89,4.